Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τον συνάδελφο βουλευτή, τον κύριο Κερίδη. Έχετε το λόγο για 5 λεπτά, κύριε Κερίδη. Πολύ σύντομο θα είμαι, κύριε Πρόεδρε. Να σας χαρώ και εγώ για την πρωτοβουλία και βέβαια τον Υπουργό για την ενημέρωση αλλά και για την όλη προετοιμασία που έκανε της ελληνικής προεδρίας. Θα είμαι σύντομος, πολύ πραγματικά, 3-4 σημεία να θίξω κι εγώ. Καταρχήν χαιρετίζω με ιδιαίτερη ικανοποίηση το πνεύμα συνένεσης το οποίο διαμορφώνεται και σε αυτή την αίθουσα. Νομίζω συνάδει με την νέα εποχή του κορονοϊού και την μετακορονοϊού εποχή. Ο κόσμος δεν θέλει τις κραυγές, δεν θέλει τις εξαλωσύνες, δεν θέλει τα εύκολα τα λόγια τα μεγάλα. Θέλει την αποτελεσματική διαχείριση των προβλημάτων του, ιδίως όταν κινδυνεύει η ίδια του η ζωή. Και το βλέπουμε αυτό, ότι πολιτικά το κλίμα αλλάζει. Αλλάζει και στη Γερμανία, με το ξεφούσκωμα έτσι, των εθνικών λαϊκιστών, που ταλαιπωρούν το πολιτικό της σύστημα. Το βλέπουμε και εδώ στην Ελλάδα, στο πνεύμα έτσι, της διακομματικής συνένεσης. Δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες περαιτέρω. Παρά τις όποιες έτσι, παραφωνίες καμιά φορά που ακούγονται, έχει ενδιαφέρον, θα το κάνω έτσι με μόνο μια φράση, αυτοί που κάνανε καριέρα στα fake news να καταγγέλουν τα fake news και αυτοί που κάνανε καριέρα στο telemarketing εθνικών ευαισθησιών να έρχονται διαπρίσει εδώ να δίνουν μαθήματα εθνικών ευαισθησιών. Αλλά αυτό είναι μια λεπτομέρεια, νομίζω. Το γενικό κλίμα είναι πάρα πολύ σωστό και καλό και έτσι να προχωρήσουμε. Το δεύτερο σημείο έχει να κάνει με την Ευρώπη. Δεν έχει προσεχθεί αρκετά την καταλυτική επίδραση που έχει η κρίση του κορονοϊού στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας. Και νομίζω έχουμε περιοριστεί μόνο στην οικονομική διάσταση των 500 δισεκατομμυρίων του πακέτου, που είναι πολύ μεγάλο, που είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα. Η Ελλάδα παίρνει τα περισσότερα κατά κεφαλήν, με διαφορά από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με την κατανομή την οποία έχει προτείνει η Κομισιόν. Αλλά πέρα από το οικονομικά, νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό να υπογραμμίσουμε την πολιτική διάσταση και την γεωστρατηγική διάσταση την οποία το πακέτο φέρνει. Διότι η Ευρώπη κάνει το μεγάλο βήμα, θα πρέπει να γίνουν και πολλά ακόμα, αλλά κάνει ένα μεγάλο βήμα σίγουρα για την οικονομική ένωση, πέρα από την νομισματική, και την πολιτική ένωση στο τέλος, με γεωστρατηγικό αντίκτυπο σοβαρό. Είδαμε στον Εύρο τι έγινε το Φεβρουάριο, τα ελληνικά σύνορα ως ευρωπαϊκά, μας το είπανε όλοι στους θεσμούς. Έχουμε σήμερα αυτό το πακέτο και αυτή την πρόθεση. Έχουμε λοιπόν μια νέα κατάσταση, ένα νέο δεδομένο. Και έχει σημασία να το υπογραμμίζουμε και να το λέμε χωρίς τριαμβολογίες, διότι στη χώρα μας, ξέρετε, έχει γίνει της μόδας εδώ και πάρα πολλά χρόνια διάφοροι βουλευτές, ευρωβουλευτές που θα έπρεπε να γνωρίζουν καλύτερα, να διαβάζουν το γερμανικό τύπο, να παρακολουθούν τις εξελίξεις στο Βερολίνο, με ευκολία να μιλάνε για τη διάλυση της Ευρώπης, ότι δεν γίνεται τίποτα, να με ψημιρούν, να προσπαθούν να κρύψουν την άγνοιά τους μέσα σε μια σοβαροφάνεια. Δεν είναι σοβαρή, είναι ασόβαρη στην ανάλυση τους και πρέπει κάποτε πραγματικά να παρακολουθήσουμε τις διεθνοπολιτικές εξελίξεις για αυτό που είναι. Και σήμερα αυτό είναι. Είναι ένα μεγάλο βήμα που για μας στην Ελλάδα, που το επιζητούμε, που το θέλουμε, που το διεκδικούμε, είναι μια μεγάλη δικαίωση. Και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Το τρίτο, στο ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού. Τεράστιο το ζήτημα, αναστάτωσε την Ευρώπη τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία σήμερα, αυτό που έκανε και ο Γιώργος Παπανδρέου, επιτρέψτε μου να πω, και με το Φράκτη και με τον Φράκτη και με την συμφωνία τότε διμερώς με την Τουρκία επιστροφών, αλλά και με το σεβασμό στα δικαιώματα των προσφύγων, και πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό, είναι ότι επιχειρούμε να στοιχειοθετήσουμε εκ μέρους όλης της Ευρώπης, διότι το ζήτημα παίζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μια μέση οδό, μια μέση γραμμή, μια via media, η οποία λέει ναι στην προστασία των προσφύγων, αλλά όχι στην παράτυπη μετανάστευση. Λέει ότι είμαστε ανθρωπιστές, αλλά δεν είμαστε αφελείς. Δεν είμαστε αφελείς, όπως φάνηκε να είμαστε αφελείς στο πρόσφατο παρελθόν. Και νομίζω το στίχημα για την κυβέρνηση, για την Ελλάδα συνολικά, είναι αυτό. Να δείξει ότι μπορεί να υπάρξει μια μέση οδός μεταξύ των δύο άκρων. Των άκρων των αφελών και των άκρων των εμπόρων. Των εμπόρων έτσι, της εθνικής ευαισθησίας. Οι οποίοι οι έμποροι κάνουν πάρα πολύ κακό. Έχουν κάνει πολύ κακό στο παρελθόν. Και είναι οι τελευταίοι που δικαιούνται να κουνάνε το δάχτυλο και σήμερα. Το τέταρτο που θα σας έλεγα και κλείνω είναι ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή και με τον κορονοϊό και η ελληνική προεδρία
σε κάτι στοχεύει και σωστά και δικαίως, είναι ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη σύμβαση προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, η νέα αυτή εποχή που έχει έρθει για να μείνει. Στο ζήτημα της ιδιωτικότητας, στο ζήτημα των κοινωνικών ανισοτήτων, σε όλα αυτά, στην υγεία, στην παιδεία, στην εργασία, σε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν. Νομίζω θα έχουμε ένα πολύ πλούσιο μπροστά μας μενού μέχρι τον Νοέμβριο. Ευελπιστούμε να γίνουν και παράλληλες εκδηλώσεις, τα είπαμε αυτά και στη σύσκεψη που είχαμε χθες, παράλληλες εκδηλώσεις αναζήτησης ακριβώς και με τον πνευματικό κόσμο, διότι η πολιτική μόνο να κερδίσει έχει από τη συνάντησή της με τη γνώση. Είδαμε η άγνοια που οδηγεί αλλού και σε εμάς στο παρελθόν. Γνώση λοιπόν, πολιτική με γνώση, προκειμένου να δούμε πού πάμε από εδώ και πέρα. Να συγχαρώ και τον συνάδελφο, πώς θα φέρνει η ζωή να είμαστε συνάδελφοι, τον κύριο Παπανδρέου, για την ανάληψη των καθηκόντων του ως ραπορτέρ στο κρίσιμο ζήτημα της Ουγγαρίας, το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Μας απασχολεί ιδιαίτερα εμάς, επιτρέψτε μου να το πάρω πάνω μας, στην κεντροδεξιά, αν θέλετε, και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και είναι πολύ σημαντικό που Έλληνας εκπρόσωπος αναλαμβάνει αυτό το πολύ ακαθόδες πρόβλημα με τις πολλές παραμέτρους. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για μια χώρα Αζερβαϊτζάν, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά στην καρδιά, στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ενωποίησης και άρα με πολλές παράπλευρες διαστάσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας συγχαρώ, κύριε Βαρβιτσιώτη, και εγώ με τη σειρά μου και να σας ευχηθώ όλους μας. Και εσάς ειδικά, κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο μπροστά μας. Ευχαριστούμε.